Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τα τραύματα που προκάλεσαν οι Ρώσοι στην Ουκρανική πρωτεύουσα και τις οποίες κατέγραψε ο ανταποκριτής του Sky στο Κίεβο Γιάννης Ανιφαντής με τον εικονολήπτη του Sky Στέργιο Τσιφούτη. Η καρδιά της Ουκρανίας, όπως θα δείτε, προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της, μετατρέποντας τον πόνο για τις απώλειες σε ένα ενθουσιασμό για τη νίκη της ζωής. Το Κίεβο της καταστροφής και της αντίστασης. Οι Ουκρανικές Δημοτικές Αρχές επιτρέπουν στους πολίτες του κόσμου να δουν η διεισόμαση τα συντρίμμια του πολέμου. Ανήμερα της ημέρας του Κιέβου, ο Γιάννης Ανιφαντής και ο Στέργιος Τσιφούτης περπατούν στους κατεστραμμένους δρόμους και στα βομβαρδισμένα κτίρια της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία χτυπήθηκε από τους Ρώσους στις 27 Φεβρουαρίου, τρεις ημέρες ενώ είχε ξεκινήσει η ρωσική εισβολή. Σήμερα τα χτυπήματα των Ρώσων είναι ακόμα εμφανή. Вибух дуже-дуже голосний, вібрація підхопився дуже швидко, дуже страшно. Пиль киптява, виглянув у вікно, мене якраз вікна, моя квартира під очагом пораження. Виглянув вікно, новос побити, все засипано сміттям. Спрацювала сигналізація наша пожежна, ну домова. Незрозуміло, в нас прилетіло, не в нас. Дуже страшно було. Швидко зібралися з сім'єю, побігли вниз. Έδιωξε μονάχα την οικογένειά του και εκείνος έμεινε πίσω, σε αντίθεση με τη Γεροσλάβα, κάτοικο του τρίτου ορόφου, που είχε προλάβει να φύγει λίγα 24 ώρα πριν. Πλέον βλέπει το σπίτι της μόνο από μακριά. Ви знаєте, звичайно, хотілося якби найшвидше, але оскільки зараз у нашої держави більш важливі проблеми. Και στο Ιρπίν οι κάτοικοι, περπατώντας ανάμεσα στα συντρίμμια, σε σπασμένα γυαλιά και μπάζα, θυμούνται τη ζωή τους πριν τον πόλεμο. Столько лет с детства, с трех лет, то вот попадало, это все у меня уже сын убрал. Ну как, плакала сильно. Щось нам восстановлять якось. Ну, поки що це тільки обіцянки, наскільки я бачу. Και ενώ ο Αλεξάνδερ περιμένει, ο συνονόματός του επίσης ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας υπό τον ήχο των σιρηνών που χτυπούν ξανά, μετακομίζει αφού δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει στα συντρίμια. Στην περιοχή Ποντίτσκι, ένα ρωσικό βλήμα χτύπησε την συγκεκριμένη πολυκατοικία στις 15 Μαρτίου. Με αποτέλεσμα, τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ενώ ακόμη και σήμερα, αρκετούς μήνες μετά, οι κάτοικοι δεν έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Руйнування страшного, морального страшного, бо коли це все було, все повіло на нас, на мене, на дітей. Діти кричали, було дуже страшно. Вікна повипадались, руйнування було, ой, ну все було. І дуже багато було зруйновано меблі. Ζωές που σταμάτησαν, ζωές που περιμένουν να αρχίσουν ξανά. Η Ουκρανική πρωτεύουσα ελπίζει στην επόμενη ημέρα. Μέχρι τότε, ανάμεσα στα χαλάσματα, τα μικρά παιδιά ξαναβρίσκουν τους φίλους τους και προσφέροντας λίγα λουλούδια χαρίζουν στιγμές ειρήνης στους δικούς τους ανθρώπους, που εύχονται αυτός ο εφιάλτης να τελειώσει.